χρειάστηκε να περάσουν τουλάχιστον 20 χρόνια για να γίνει πολύς λόγος για τον τάφο του Αριστοτέλη στα Στάγυρα της Χαλκιδικής. Κοντά μας ο καθηγητής, υπεύθυνος της ανασκαφής. Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας και θα μας διαφωτίσετε για το τι ακριβώς συμβαίνει, αν και πέρασαν έτσι 2 δεκαετίες. Περί τίνος θέλετε ακριβώς να σας πω? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχήν για την ανασκαφή. Πώς ξεκίνησε από το 96 μέχρι σήμερα, έτσι αυτή την διαδρομή? Το 90 ξεκίνησε η ανασκαφή, 1990, και διήρκεσε για 12 χρόνια περίπου. 2000, αλλά και 2 επόμενες χρονιές συνέχισαν για να ολοκληρώσω κάτι. 12 λοιπόν χρόνια. Στα 12 αυτά χρόνια βρήκαμε σημαντικότατα πράγματα, αρχιτεκτονικά κατάλοιπα όλων των περιόδων, από την εποχή που ιδρύθηκαν τα στάγυρα από απίκους ίωνες της Άνδρου μέχρι και τον 1ο αιώνα π.Χ. που επήλθε η οριστική εξαφάνιση και καταστροφή της πόλης. Έχουμε λοιπόν βρει σημαντικότατα τμήματα της οχύρωσης της πόλης, που σώζεται, της κλασικής οχύρωσης, που σώζεται σε ύψος μέχρι και 4-5 μέτρα. Τείχη εξαιρετικά, πύργοι στα τείχη κυκλική και τετράγωνη κλπ. Εντοπίσαμε τη θέση της αγοράς της πόλης στο κέντρο της περίπου, γιατί τα αρχαία στάγυρα είναι μία χερσόνησος που εισχωρεί βαθιά στη θάλασσα και έχει 2 λόφους. Στον αυχένα μεταξύ των 2 λόφων εντοπίσαμε την αγορά και ανασκάψαμε εκεί, φέραμε στο φως σημαντικότατα επίσης κτίσματα, όπως μία στοά μεγάλη των κλασικών χρόνων, δημόσιες αποθήκες, καταστήματα κτλ. Βρήκαμε το υδροδοτικό σύστημα της πόλης με σωλήνες πύλινες που κατεβάζει το νερό από τον ορεινό όγκο στα νότια των Σταγύρων, και βρήκαμε το σημείο από το οποίο περνά ο υδαταγωγός αυτός μέσα στην πόλη. Ανασκάψαμε επίσης πολλές κατοικίες της αρχαίας πόλης, ιερά των αρχαϊκών κυρίως χρόνων, του 6ου και 5ου αιώνα π.Χ. και βεβαίως έναν αρχαϊκό ναό του 6ου αιώνα π.Χ. που είναι αφιερωμένος στον Δία Σωτήρα και στην Αθηνά Σώτηρα, και αυτό το γνωρίζουμε από τη Διαθήκη του Αριστοτέλη που μας διέσωσε ο Διογένης ο Λαέρτιος στο 5ο του βιβλίο, και μιλάει για αυτό το ναό και είναι ο μοναδικός ναός εκεί στην περιοχή, άρα είναι αφιερωμένος στον Δία και στην Αθηνά. Στον τάφο πώς φτάσαμε? Τον τάφο τον είχαμε ανασκάψει το 1996. Εξ αρχής κατάλαβα ότι πρόκειται για κάτι ιδιαίτερο, κάτι πολύ σημαντικό, κάτι σπάνιο που δεν μπορούσε να ήταν κάποιο άλλο κτίριο, και δεν το έκρυψα, το είχα ανακοινώσει τότε, όχι όμως σε επιστημονικό συνέδριο, σε εφημερίδες, τηλεόραση, σε εμπορικά περιοδικά κτλ. Όμως έπρεπε να το τεκμηριώσω απόλυτα, γιατί το να τα ανακοινώσει κάποιος είναι σοβαρό εγχείρημα και θα μπορούσε και να γελιοποιηθεί. Άλλωστε έχουμε τέτοια περιστατικά συναδέλφων αρχαιολόγων. Λοιπόν, στο διάστημα των 20 ετών που πέρασε από τότε, μελετούσα τις γραφές που λένε, τα αρχαία κείμενα, την αρχαία ελληνική γραμματεία, και υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τον τρόπο ταφής του Αριστοτέλη στα αρχαία στάγυρα, όχι του Αριστοτέλη, της τέφρας του, δεδομένου ότι ο Αριστοτέλης πέθανε το 322 π.Χ. στη Χαλκίδα και μεταφέρθηκε η τέφρα του μέσα σε χάλκινη ιδρία από επίσημη αντιπροσωπεία σταγυριτών που κατέβηκε στη Χαλκίδα και την έφερε στην πατρίδα του. Αυτή η τέφρα έχει βρεθεί το δοχείο? Όχι βεβαίως, γιατί ακριβώς μέσα στον τάφο κτίστηκε τον 13ο μετά Χριστόν αιώνα ένας βυζαντινός τεράστιος πύργος ακριβώς στο κέντρο, και όπως καταλαβαίνετε αναμόχλευσε τα πάντα. Αν δεν είχε κλαπεί μέχρι τότε, αν δεν είχε συλληθεί, οπωσδήποτε συλλήθηκε τότε ο τάφος, ο οποίος παράλληλα είναι και ηρώο,
δεδομένου ότι μπροστά στην είσοδό του υπήρχε ένα είδος ψηφιδωτού μεγάλο και στο κέντρο ένας μαρμάρινος βωμός, και έτσι επιβεβαιώνονται οι αρχαίες πηγές που μιλάνε και λένε ότι και βωμών επέστησαν το τάφο και εκεί την βουλή ήθριζον. Ο τάφος έχει ένα σχήμα σε κάτωψη πετάλου, είναι αψιδωτός και για αυτό γίνεται για τον λόγο ότι στο πέταλο ήταν τα έδρανα των βουλευτών. Μέσα λοιπόν στον τάφο ιερό του Αριστοτέλη γινόταν και οι συναθρήσεις της Βουλής της πόλης των Σταγύρων κάθε φορά που επρόκειτο οι άρχοντές της και οι βουλευτές να πάρουν σοβαρές αποφάσεις για την τύχη των Σταγύρων. Θα γίνει επισκέψιμος, τι πληροφορίες? Α, ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Αν πάτε εκεί θα δείτε κάτι έξοχα κτηριάκια, πολύ ωραία, που δένουν πάρα πολύ καλά και με τον περιβάλλοντα χώρο, με πέτρα, με πλακόστρωση στην στέγη. Είναι τα κτίρια υποδοχής των επισκεπτών. Σε λίγο καιρό θα μπει από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού ένα μικρό συμβολικό εισιτήριο, θα γίνουν προσλήψεις φυλακτικού προσωπικού κτλ. Και θα μπορεί κανείς να έχει στο αναψυκτήριο ένα δροσιστικό ποτό, να αγοράζει βιβλία από το πολιτήριο, καρποστάλ κτλ. Ωραία. Σε ό,τι αφορά τον τάφο, θα μπορούμε να τον επισκεπτόμαστε? Θα γίνουν κάποιες εργασίες ανάδειξης? Είμαι σε επαφή με την αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων Χαλκιδικής τώρα και εν καιρό θα γίνουν τέτοιου είδους εργασίες και να στείλω σύντου κτλ. Ωραία. Η πολιτεία διαθέτει τελικά κονδύλια ή γίνεται ένα μπαμ και μετά τα ξεχνάμε? Βλέπουμε και το πρόσφατο παράδειγμα. Είναι ένα πάγιο και χρόνιο πρόβλημα της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ας ελπίσουμε ότι θα λυθεί. Εντάξει. Να είστε καλά. Να είστε καλά.